Εκτός ενισχύσεων για τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού, μένουν οριστικά οι ψαράδες του Ηρακλείου, αφού και η ένστασή τους, που αποτελούσε την τελευταία τους ελπίδα, απορρίφθηκε. Υπενθυμίζεται ότι ένα λογιστικό λάθος στην αίτησή τους ήταν αρχικά ο λόγος που απορρίφθηκε από την πλατφόρμα. Αν και η αίτηση υποβλήθηκε εκ νέου, το αποτέλεσμα έμεινε ίδιο με τους αλλοιείς να μένουν ξεκρέμαστοι. Από ό,τι μας ενημέρωσε και ο κύριος Υπουργός, οι πλατφόρμες είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελέγχονται, θα αφήσει ηλεκτρονικά ίχνη και υπάρχει περίπτωση η πατρίδα μας να μπει πρόστιμο και να επηρεάσει άλλους κλάδους με επιδοτήσεις και τα λοιπά. Γι' αυτό και μας απερίψαν. Τώρα μας υποσχεθήκανε ότι υπάρχει μια περίπτωση να μας βάλουν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και τα λοιπά, αλλά δεν το βλέπω εφικτό. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος για την αλλιευτική πολιτική, Σίμος Κεδίκογλου, σε επίκαιρη ερώτηση που του κατατέθηκε στη Βουλή, επισήμανε πως όλες οι αιτήσεις εξετάστηκαν στην ίδια βάση και με τα ίδια κριτήρια, ενώ τόνισε πως το πράσινο φως έλαβε η συντριπτική πλειονότητα αυτών, με το ποσοστό τους να ανέρχεται περίπου στο 97%. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που απορρίφθηκαν ανέρχονται μόλις σε 274 σε ένα σύνολο 6.131 αιτήσεων. Επομένως, και για να βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για χιλιάδες αλλοιείς που δεν έλαβαν την οικονομική στήριξη, αλλά μόλις για το 3% περίπου, τη στιγμή που σχεδόν το 97% υπάχθηκε στις ευνοϊκές διατάξεις. Αυτοί που παίρνουν την οικονομική στήριξη είναι οι ψαράδες που είχαν ημερολόγιο γέφυρα στα σκάφη. Δηλαδή το σκάφος ήταν λίγο μεγαλύτερο από μια βάρκα 5 έως 6 μέτρων. Καλώς, δεν θα πούμε ότι κακώς τα πήραν οι άνθρωποι, έτσι, επειδή δεν τα πήραν οι υπόλοιποι. Εξηγούμαστε για να μην παρανοηθούν αυτά τα οποία λέμε. Οι υπόλοιποι που δεν είχαν ημερολόγιο γέφυρας, δεν παίρνουν χρήματα, λες και δεν είχαν πληγεί όλοι αυτοί από τον κορονοϊό. Την ίδια ώρα, βουλευτής νομού Ηρακλείου Μανώλης Ιντιχάκης τονίζει την ανάγκη για στήριξη των μικρομεσαίων αλλιέων, εξηγώντας πως οδηγούνται σε μια οικονομική καταστροφή. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλοιείς που παίρνουν, οι αλλοιείς, αυτά που τους δίνεται δηλαδή, είναι ψίχουλα. Και αν τα πάρουν όλα αυτά, τους βγάζετε την ψυχή, στην κυριολεξία την ψυχή. Ο κύριος Κεδίκογλου υποστηρίζει πως η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ κατέβαλε κάθε προσπάθεια προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη στις αιτήσεις και να καρποθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τις ενισχύσεις για τις απώλειες από την πανδημία. Υπάρχει μια έλλειψη τεχνογνωσίας από πλευράς των αλλιών και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί και σύντομα πιστεύω ότι θα είμαστε θέση να ανακοινώσουμε και όλοι μαζί εδώ πέρα να ψηφίσουμε ένα σχέδιο δράσης για προγράμματα επιμόρφωσης των παραγωγών και αλλιών μας, έτσι ώστε να είναι οι ίδιοι σε θέση, αν όχι να προετοιμάζουν, τουλάχιστον να ελέγχουν την ορθότητα των αιτήσεων που υποβάλλουν.